με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να χαιρετήσω εκ μέρους της κοινότητας Ομόδους τα εγκαίνια του Ινοποιείου Ίνου Γη Χτήμα Βασιλιάδη. Η μέρα των εγκαινίων του υπερσύγχρονου Ινοποιείου είναι μια πάνδημη γιορτή για το Όμοδος των Γραφικών Κρασοχώρη. Δημιουργός και εμπνευστής του χτήματος και του Ινοποιείου, ο δικηγόρος Συχοριανός Χριστόδουλος Βασιλιάδης. Γέννημα και θρέμμα του Ομόδους και απόφυτος του ιστορικού ελληνικού γυμνασίου Ομόδους, το οποίο δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να το μνημονεύει. Το Ινοποιείο, προσεγμένο και μελετημένο στη λεπτομέρειά του, αποτελεί κόσμημα όχι μόνο για το Όμοδος, αλλά και για ολόκληρη την Κύπρο. Η λειτουργία του Ινοποιείου αποτελεί απόδειξη μιας επιτυχημένης προσπάθειας για τη δημιουργία μιας σύγχρονης μεταποιητικής μονάδας παραγωγής ίνων. Η αμπελοκαλλιέργεια αποτελούσε για την Κύπρο μια από τις κυριότερες ασχολίες από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα και ήταν στενά συνδεδεμένη με τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα του Κύπριου αμπελουργού. Εξαίρεση φυσικά δεν θα αποτελούσε το κεφαλοχώρι των παραδοσιακών κρασοχωριών της επαρχίας Λεμεσού, το Όμοδος, στο οποίο λειτουργούν σήμερα 6 τοπικά Ινοποιεία. Για το Ινοποιείο Ίνου Γη προδιαγράφεται έναν αισιόδοξο και πολλά υποσχόμενο μέλλον. Νέες εγκαταστάσεις, σύγχρονος εξοπλισμός, πολύτιμη εμπειρία αλλά και κατάρτιση. Αξιοσημείωτον είναι πως παρά το γεγονός ότι το Ινοποιείο στις νέες εγκαταστάσεις μετρά μόνης λίγους μήνες ζωής, έχει γίνει σημείο αναφοράς στις συζητήσεις για το κρασί στην Κύπρο, αφού τα κρασιά του έχουν λάβει χρυσά, αργυρά και άλλα βραβεία. Το Ινοποιείο Ίνου Γη διαθέτει σήμερα την μεγαλύτερη έκταση αμπελών στο νησί, που ανέρχεται γύρω στα 1000 ιδιόκτητα στρέμματα. Εντυπωσιακή είναι και η έκταση που καλύπτουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες απλώνονται σε 2.730 δομημένα τετραγωνικά μέτρα. Η αμπελουργία, ως ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας για την αγροτική ανάπτυξη, αλλά και τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της υπαίθρου, διανύει σήμερα μια δύσκολη μεταβατική περίοδο. Σε αυτήν ακριβώς την περίοδο, η δημιουργία τέτοιων τοπικών Ινοποιείων με στόχο την ορθή εκμετάλλευση των προϊόντων της αμπέλου και την παραγωγή ποιοτικών ίνων, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στα απαιτητικά πρότυπα ποιότητας και να είναι ανταγωνιστικοί τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, είναι ένα ενθαρρυντικό βήμα για την ινική παραγωγή του τόπου. Η ύπαρξη τέτοιων μονάδων και ο εξοπλισμός με σύγχρονα και με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα μηχανήματα πρέπει να ενθαρρύνεται, γιατί είναι η οδός προς την ποιοτική αναβάθμιση των κυπριακών ινικών προϊόν. Η συμβολή τους είναι επίσης σημαντική στην ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα και της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων. Η εγκατάσταση αυτής της μονάδας σε έναν από τα καλύτερα ορεινά θέρετρα της χώρας μας, όπως είναι το Όμοδος, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες και προϋποθέσεις για σημαντική ανάπτυξη της κοινότητας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, τόσο στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης όσο και του αγροτουρισμού. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, δράττοντας την ευκαιρία, να αναφερθώ στην πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να δημιουργήσει στο Γυμνάσιο Ομόδους προγράμματα Ινοποιείας τυροκομείας, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν από τον προσεχή Σεπτέμβρη. Εκ μέρους της κοινότητας Ομόδους, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ευχαριστώ θερμά τον έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον κύριο Κώσταν Χαντιαούρη, ο οποίος έδωσε σάρκα και οστά σε έναν πάγιο έτοιμά μας. Τον ευχαριστούμε.
μαζί με την κυβέρνηση που είναι δίπλα στην Ήπεθρον και ευελπιστούμε και σε άλλες καινοτομίες για στήριξη της Ήπεθρου των κοινοτήτων μας. Η ιδέα ξεκίνησε με γνώμονα πως πρέπει να προσφέρεται η εκπαίδευση όσον το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή διαμονής των παιδιών και ειδικά των απομακρυσμένων περιοχών και πως πρέπει να προσφέρονται προγράμματα τα οποία να εξυπηρετούν τα παιδιά μας με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε περιοχής. Η ανάγκη για εμπλουτισμό της θεωρίας μαζί με την πρακτική κατά τη διάρκεια της φίτησης είναι μεγίστης σημασίας και αυτό στο πρόγραμμα αυτών συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών τόσο στο σχολικό χώρο όσο και σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματίες που έχουν οινοποιία και την προκομεία στη γύρω περιοχή. Το οινοποιείο εινουργεί με μεγάλη προθυμία μαζί με άλλα οινοποιία της κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής προσφέρθηκαν να συμβάλλουν στα μέγιστα στη λειτουργία των προγραμμάτων που θα έχουν σχέση με την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων βασικού επίπεδου αμπελουργίας εινολογίας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ ξανά τον εμπνευστή και δημιουργό του Ίνου Γη, συγχωριανών και φίλο Χριστόδουλο Βασιλιάδη και να ευχηθώ στον ίδιο καθώς την οικογένεια κάθε υγεία, χαρά και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο. Ο Τίμιος Σταυρός, προστάτης και βοηθός σας. Ευχαριστώ πολύ.